Πας! Μισό! Ούτε μισό, ούτε ολόκληρο! Με το περίστροφο στην πλάτη, πάνε οι φαντάροι μας μπροστά να ελευθερώσουν την πατρίδα, να σφάξουν όλους τους οχτρούς, Τούρκους, Βουλγάρους, Αλβανούς, εξών αυτούς που μας βοηθάνε. Ποιος? Τους φίλους μας, τους Γερμανούς! Είσαι ωραία τσακάλια, μπρος να μην μας φάει ο οχτρός, θα σας μάθω εγώ βήμα. Ή ένα στο δεξί, δύο στο αριστερό. Ένα στο δεξί, δύο στο αριστερό. Δεξί ωραία. Ρε δεξί ωραία. Ορθώς ωραία. Ορθώς ωραία. Άκουρε να φαντάρος να μάλαμα. Εγώ του λέω ορθώς και αυτός γκρινιέται. Να φαρμακώσουμε τον κανονισμό και να ταπαυτώσουμε το ηθικό. Τι λένε ωραία στους φαντάρους όταν θέλουν να τα φοιτικά τους να αισθάνονται κάπου αλλού. Το ρυθμό. Μην ξεχνάτε το ρυθμό. Αχ, Μαρία, τα πόδια σου. Αχ, Μαρία, τα πόδια σου. Αχ, Μαρία, τα πόδια σου. Ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, όπως καταλάβατε τώρα θα πούμε μερικές ιστορίες από το στρατό. Μου τις έχει πει ο Έτσι, τις έχω γράψει εδώ και καταγράψει, τις έχω απομαγνητοφωνήσει και θα σας τις μεταφέρω. Λοιπόν, ας σας πω το διάλογο που είχαμε με τον γιατρό. Με ρώτησε αν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, του λέω, μήπως έχεις εσύ. Δεν μου λες, παιδί μου. Τα χαρτιά σου εδώ λένε πως ήσουν φοιτητής και εγκατέλειψες σπουδές και είσαι ανυπότακτος. Και τι θα κάνεις, παιδί μου, με αυτό. Yeah. Και γιατί, παιδί μου, εγκατέλειψες τις σπουδές. Θα μπορούσες τώρα να είσαι ένας πάρα πολύ καλός επιστήμονας. Τίποτα, του λέω, εγώ κάνω κροκ. Να, και αφού το ανακάλυψα το κροκ, αλλά εσύ δεν μπορείς να με καταλάβεις. Δηλαδή, μου λέει αυτός μη ενδιαφέρον. Άκου να δεις, του λέω. Όταν χάνω το κορμί μου, πιάνομαι από τις πλεξούδες. Σκαρβαλώνω! Και του τα λέω όλα αυτά αφήνοντας το σώμα μου ελεύθερο. Τα χέρια μου αρπάξανε κάτι κοτσιδάκια που είχα εδώ πέρα και το κορμί μου του έδειχνε πως γίνεται. Δηλαδή μου λέει γινόσουνα άειλος. Όχι, δεν του λέω, εκεί ήμουνα. Άκου να δεις, του λέω, εγώ μένω σε υπόγειο και κοιμάμαι κάτω από το ταβάνι. Και έτσι βρίσκομαι πάνω από τη γη και εκεί ανακάλυψα το κροκ. Μα τι είναι αυτό το κροκ, μου λέει. Το κροκ, του λέω, είναι κροκ. Ε? Αλλά είναι και κροκ. Όπως τρώζει ένα γρανάζι, όπως καταραίει ένα στισμός, όπως κροκορώζει ένα βρέφος που γεννήθηκε απλά, πες το δυνατά, μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Ανακάλυψα, του λέω, πως υπάρχουν κροκάνθρωποι και πως εγώ είμαι ένας από αυτούς. Α, μου λέει, ώστε έτσι. Ναι, είχες δίκιο όμως, του λέω, όντως έχω ένα πρόβλημα. Βρίσκομαι τόσο καιρό εδώ στη γη και ψάχνω για κροκανθρώπους, αλλά δεν βρίσκω κανέναν. Ο γιατρός με κοίταζε με συγκατάβαση. Ναι, προσπαθούσε να με νιώσει. Δεν μου λες, παιδί μου, με την ανυποταξία τι θα κάνεις. Κινδυνεύεις να πας φυλακή, το ξέρεις. Μα πώς γίνεται αυτό, του λέω. Ναι, μου λέει, ίσως να έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις, του λέω, εγώ έδινα εξετάσεις. Μα μου λέει, δεν ήσουν εκεί. Όχι, του λέω, εκεί ήμουνα. Ίσως αυτοί δεν με βλέπανε. Δηλαδή μου λέει, γινόσουν άειλος. Όχι, του λέω, εκεί ήμουνα. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Ο γιατρός με κοίταξε με συγκατάβαση και μου υποσχέθηκε πως θα φρόντιζε αυτός να πάνε όλα καλά. Πράγματι ήρθανε και με πήρανε και με πήγανε και με περάσανε από την επιτροπή. Εκεί συνάντησα τους άλλους που ήταν μαζεμένοι. Τέλος πάντων, ήταν και ένας εκεί πέρα, ο Μούλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μυστήριος και πάρα πολύ περίεργος μαζί μου. Όρμηξε πάνω μου, του λέω, κοίταξε να δεις, φύγε από εδώ, γιατί δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εκεί πέρα που καθόμαστε, μπήκε μια κλώσσα. Τι, πόσο αλλιώς να την πεις. Κλώσσα.
Ήταν από αυτές που πήγαν να καταταγούν στο στράτευμα εθελοντικά. Εμένα μου ήρθε και τραγούδαγα τραγούδια του Νικόλα, κι ας με έχουν κόψει φέτες, δεν θένε οι γυναίκες κτλ. Μπαίνει ο Μούλος και της πιάνει την κουβέντα. Εμείς πίναμε καφέ εκεί και τραγουδάγαμε, ομολογώ ότι βρίσκαν όλοι. Ξαφνικά πιάνει τα αυτή μου τα εξής. Α, δεσποινής μου, έπρεπε να έχετε έρθει από το πρωί. Το σχολείο έχει αρχίσει από το πρωί και έχετε λίγο καθυστερήσει, αλλά δεν πειράζει, κάτι θα κάνουμε. Α, δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε εγώ αλλάζω ξαφνικά σκοπό και αρχίζω και τραγουδάω. Παράτα το σχολείο, παράτα το στρατό κτλ. Πιάστο λίγο ρε νιόνιο να το θυμηθούμε λιγάκι.